της Τουρκίας. Από το πραξικόπημα ως και τη δεύτερη εισβολή. Θρύνει σε νεκρούς, ψυχοράγησε για αγνοούμενους, αναστέναξε για αιχμαλώτους στις φυλακές της Τουρκίας. Η αυτοθυσία του 281 τάγματος με αμούστακα τότε παιδιά, εγκαταλελειμμένα από τους διοικητές τους, φωτίστηκε δυσανάλογα όλα αυτά τα χρόνια με το μέγεθος του ηρωισμού και της αυταπάρνησης που επέδειξε. Το Σίγμα θέλει απόψε να δώσει χώρο και χρόνο να ακουστεί αυτή η ιστορία. Η ιστορία του 281 τάγματος πεζικού. Ο Αλκιβιάδης Θεωρής, πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων και οπλητών του τάγματος, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πέτρο. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ κιόλας. Ξέρω ότι κάνατε πολύ μακρινή διαδρομή για το χατήρι μας. Τώρα, ήσασταν 6 μηνών στρατιώτης. Ναι, ακριβώς. Όταν υπηρετούσατε στο 281 και ζήσατε όλα τα γεγονότα. Πέστε μας λοιπόν τελικά ποιο ήταν αυτό το τάγμα και πώς έδρασε όταν εκδηλώθηκε το πραξικόπημα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Θα είμαι στη διάθεση σας. Θέλω να πω ότι είμαι αρκετά συγκινημένος απόψε, γιατί μου δίδεται ευκαιρία να εκφράσω έστω σε αυτόν τον λίγο χρόνο την περιπέτεια του τάγματος μας. Είναι μια τραγική ιστορία και πάντα σε αυτές τις μαύρες επαιτίους θέλω να επιβεβαιώσω ότι κάποιες νύχτες δεν κοιμόμαστε. Να ξεκινήσω από τις 15 Ιουλίου. Θέλω να πω έτσι το περιστατικά, παραστατικά το πώς αισθάνθηκα εγώ. Ήμουνα σεφ της Λέσχης Αξιωματικών και στις 8 και 20 περίπου, ενώ ήμουνα μέσα στη Λέσχη, άκουσα εμβατήρια. Ακούοντας εμβατήρια, ταράχτηκα, βγήκα προς τα έξω και σε κάποια φάση, εφόσον προηγήθηκε κάτι, στάληκε ο λοχίας υπηρεσίας και φώναξε όλες τις λόχους που ήταν έξω σε εκπαίδευση, ναι, να έρθουν μπροστά. Κάποιος είπε πραξικόπημα και λέει πραξικόπημα, εμείς δεν ξέραμε τι σήμαινε. Αμούστακα παιδιά, όπως είπετε και εσείς, 18-19 χρονών, δεν ξέραμε τι σήμαινε καν πραξικόπημα. Όταν ήρθαν οι λόχοι, ο διοικητής έδωσαν οδηγίες ότι δεν θέλουμε να χυθεί αδελφικό αίμα, να υπακούεται στις οδηγίες των ανωτέρων κτλ. Και έκλεισε εκεί το θέμα και μέχρι από το πρωί μέχρι τις 3.30 περίπου υπήρχε μια αμηχανία. Όλοι μεταξύ μας συζητούσαμε τι συμβαίνει, τι θα γίνει. Ακούσαμε ο Μακάριος είναι νεκρός. Εγώ ανατρίχιασα και δεν ήξερα τι να κάνω προς στιγμής. Εδάκρυσα και λέω μα τι θα γίνει από τώρα και στο εξής. Ήταν πράγματι πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Στις 3.30 περίπου εξαναφώναξε ο διοικητής να μαζευτούν όλοι οι στρατιώτες, να γίνει μια αναφορά και δώσαν οδηγίες να ανέβουν στα φορτηγά εφόσον πήραν οπλισμό από τις αποθήκες και ήταν έτοιμοι για να πάνε κάπου. Το κάπου είχαν αποφασίσει από ό,τι διαφάνει μετά για να πάνε στην Ελδίκ. Οι υπόλοιποι στρατιώτες δεν ξέραν τίποτα. Άρα λοιπόν φορτηγά, φεύγουν τα φορτηγά από το, η βάση σας και κατευθύνονται προς την Ελδίκ. Ναι. Και εκεί. Λοιπόν, στην πορεία, ενώ πήγαιναν στο Γερόλακο, αντιληφθήκαν ότι είχε αντίσταση, ότι οι αντιστασιακοί μπήκαν στον αστυνομικό σταθμό και προέβαλαν αντίσταση και έδωσαν οδηγίες στον διοικητή μας να μεριμνήσει για να γίνει καταστολή εκεί στο χώρο της αστυνομίας. Περάσαμε το τάγμα μας έξω από τη Άγιο Βασίλειο, το οποίο ήταν και το 231. Επήραν οδηγίες ένας λόχος από το 231 και ένας λόχος του τάγματος μας να αναλάβουν τη δράση για κατάληψη του αστυνομικού σταθμού. Μάλιστα. Σε κάποια φάση, όταν ακουστήκαν κάποιοι πυροβολισμοί, έδωσε διαταγή ο διοικητής να χτυπήσουμε μπαζούκα στο αστυνομικό σταθμό. Κάποιος, ο λοχαγός Φαγκούρας, ήταν Κύπριος, είπε για όνομα του Θεού να σκοτώσουμε άτομα τα οποία δεν έχουν κάποια ευθύνη κτλ. Και απότρεψε να χτυπηθούν με μπαζούκα και έρχεναν πυροβολισμούς στον αέρα, αν θέλετε, δεν ήταν απευθείας προς το σταθμό. Όταν επλησίασαν εκεί, συνελήφθησαν κάποιοι αστυνομικοί εκεί και έληξαν το θέμα και το τάγμα εξεκίνησε πλέον να πάει προς Λευκοσία. Μάλιστα. Τελικά δεν είχαν πάει στην Ελδίκ, είχαν πάει έξω από το Χίλτον, όπου το τάγμα το βράδυ είναι διενεκτέρευση στο Χίλτον. Και από εκείνη τη, και από το βράδυ της 15ης Ιουλίου
Τι απαγίνε. Ξημερώματα 16, ναι. Ξεκίνησε το τάγμα με μια αποστολή, πάλι δεν ξέρει κανένας, αλλά θα πούμε στην πορεία προς τα που πήγανε. Πού πήγαινε το τάγμα. Ξεκίνησαν μέσω Τρόδους, εκατέβηκαν προς Πεδουλάν και από Πεδουλάν προς Κίκον για να κυνηγήσει τον Μακάριον, από ό,τι εμάθαμε μετά. Α, λοιπόν, φεύγεται και καταλήγεται στην Πάφο και ωστόσο οι μέρες περνούν. Μεσολάβησε κάτι στον Κίκο. Πριν να φτάσω στον Κίκο, ανατινάχτηκε το γεωφύριν κοντά στις Γιαρακές που πάει, ναι, προς τον Κίκο. Εκεί άλλαξε πορεία το τάγμα, λόγω του ότι έγινε η έκρηξη. Επιστρέψαν, πήραν μέσω του Ρόδους, εγκατέβηκαν Όμοδος και μετά κατέληξαν στην Πάφο. Μάλιστα. Και την 19η Ιουλίου η μονάδα καλείται τελικά στην Λευκωσία, ενώ όμως η αποστολή της κύριε Θεωρή ήταν η φύλαξη της γραμμής Λιβερά Αγίου Γεωργίου Κερίνιας, λίγο κοντά, κοντά μάλλον στο σημείο της απόβασης, της τουρκικής απόβασης. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω κάτι πριν να φτάσουμε εκεί, έτσι στο γρήγορο. Όταν πήγαινε το τάγμα στην Πάφο, έστειλαν κάποιους να πάνε μέχρι τον Παχία Μοντιλυρίας, πιάσαν τα παράλια μέχρι τα λουτρά της Αφροδίτης, είχε στρατιώτες δικούς μας και έβλεπαν τα παράλια. Τώρα τι έβλεπαν δεν ξέρω ακόμα τι. Στις 17 του Ιουλίου πήγε μια αποστολή προς την Παναγιά για να πάρουν τον αστυνομικό σταθμό Παναγιάς κατάληψη για να παραλάβουν τον οπλισμό. Στην πορεία είχαμε σκοτωμένο και έναν παιδί, το οποίο σκοτώθηκε ο πρώτος νεκρός από άσκοπα πυρά που έριχναν διάφορα. Αυτά όμως αφορούν το πραξικόπημα. Ναι. Και πάμε τώρα να μπούμε σιγά-σιγά στην μέρα, την παραμονή της εισβολής και στη μέρα της εισβολής, όπου ξεκάθαρα δεν ακολουθήθηκαν τα σχέδια άμυνας. Σίγουρα. Την παραμονή της εισβολής, παρόλο που υπήρχαν πληροφορίες και ξέρουμε με πάσα βεβαιότητα ότι υπήρχαν πληροφορίες από τις 18 του μήνα ότι οι Τούρκοι θα κάνουν απόβαση στην Γερίνια, με μαρτυρίες από την ναυτική βάση Γερίνιας, είχε ενημερωθεί η ΕΛΔΙΚ, το ΓΕΦ και το ΓΕΣ. Και εντούτοις, παρόλο ότι ήξεραν, έστειλαν ένα λόγο να πάει στο Βαρόσι να ενωθεί με το 399. Επήγαν εκεί. Το υπόλοιπο τάγμα έμεινε στη Λευκωσία, στην Αθαλάσσα. Ναι. Ο διοικητής μας, ο υποδιοικητής, έφυγε με τα φορτηγά τα οποία ήταν δανεικά από την 183 μοίρα πυροβολικού και πήγαινε στο τάγμα χωρίς... Θα σας διακόψω. Θα βάλετε το κινητό στο σιγανό, γιατί έχουμε παρεμβολές στους ήχους. Ναι, είναι στο σιγανό, εντάξει. Ναι. Επομένως. Λοιπόν, στην πορεία, ενώ σου έστειλαν έναν το αλόγο να πάει στο Βαρόσι, οι υπόλοιποι έμειναν Λευκωσία και το τάγμα, τα φορτηγά έφυγαν κενά να πάνε στο Μύρτου μαζί με τον υποδιοικητή. Ήταν ένα έγκλημα που εμείς διερωτούμαστε γιατί να φύγουν τα φορτηγά και να μην πάρουν και τους στρατιώτες μαζί. Αλλά από ό,τι μάθαμε μετά από βιβλιογραφία... Τα φορτηγά αυτά, καταρχήν, διασπάστηκε το τάγμα, ναι, ενώ οι τρεις λόγοι θα έπρεπε να δρουν μαζί. Ακριβώς. Διασπάστηκε σε διάφορες προορισμούς και τα φορτηγά είχαν οπλισμό. Είχα τα φορτηγά που έφυγαν και να όχι. Χωρίς οπλισμό. Χωρίς δηλαδή οπλισμό. Χωρίς άντρες, χωρίς οπλισμό. Μόνο ο υποδιοικητής είχε πάει μαζί τους. Μάλιστα. Και... Λοιπόν, στην πορεία είχαμε πληροφορίες εντωμεταξύ ότι διαβάζοντας τη βιβλιογραφία φυσικά ότι υπήρχε μια συμφωνία να έρθουν οι Τούρκοι χωρίς να ρίξουν πυροβολισμό ούτε οι δικοί μας ούτε οι Τούρκοι, να κάνουν ένα προγεφύρωμα και μετά από ό,τι διαφαίνεται βάσει τη βιβλιογραφία, ήταν να επέμβει η Αμερική για λύση του Κυπριακού με λύση δύο. Να έρθουν από την Κερίνια, ναι, 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 και να κάνουν ένα προγεφύρωμα προς τη Λευκωσία, αυτά που αποκαλύπτονται. Ακριβώς. Μέσα. Ακριβώς. Και από τους συγκλονιστικούς διαλόγους εκείνη την ημέρα. Μάλιστα. Του 1974 στο πολεμικό σχέδιο. Βγάζουμε Συμβούλιο. Και το συμπέρασμα ότι το τάγμα έμεινε στη Λευκωσία βάσει σχεδίου, γιατί είπαν να μην ρίξουν πυροβολισμούς, εμάς δεν θα μας έλεγαν οτιδήποτε, θα πηγαίναμε εκεί και ίσως να ρίχναν πυροβολισμούς και να γαλούσαν τα σχέδια. Μάλιστα. Και κάποιοι από τους λόχους βρίσκονται στη μια μιλιά, ακολούθως στο δίκομο και ο δικός σίγουρα, σας λόχος σίγουρα, που ναι, ήταν. Υπήρχε, ο δεύτερος λόχος ήταν στο Αγριδάκι, ο τρίτος λόχος ήταν στη Λάπιθον Καραβάν
Και ο πρώτος λόγος είχε πάει στον Μπογάζη να συνοθεί με το 399 και από εκεί ξεκίνησαν την επόμενη ημέρα να πάνε, εμπλακήκαν με τους Τούρκους των Κοινοτήτων. Είχαμε και κάποιους νεκρούς εκεί και μετά έφτασαν μέχρι την περιοχή του Σιχαρή. Μάλιστα. Ο πρώτος λόγος. Άρα λοιπόν γίνεται, συντελείται η πρώτη εισβολή, η πρώτη φάση της εισβολής, χωρίς το τάγμα να επιτελεί την αποστολή του, στο μεταξύ να χάνονται άνθρωποι στις μάχες είτε από τουρκικά πυρά και φτάνουμε σιγά σιγά στη δεύτερη εισβολή. Να μου επιτρέψεις έτσι στο τσακ να πω κάτι το οποίο μεσολάβησε. Όταν είμαστε στα Πάναγρα ήμουν σερματιστής του διοικητή και όταν ήταν και χειρία. Μεσολάβησε από την πρώτη στη δεύτερη εισβολή. Ναι. Ήτανε και χειρία και βλέπαμε πλοία να βγαίνουν. Και του λέω του διοικητά, κύριε διοικητά, βγαίνουν πλοία. Τι κάνουμε, δεν μου απάντησε. Δεύτερη φορά ξαναρωτώ, δεν μου απάντησε. Τρίτη φορά τον ερώτησα, μου λέει: δεν κάνουμε τίποτα, περιμένουμε διαταγή από το ΓΕΦ. Αυτή ήταν η απάντηση του διοικητή. Στην πορεία, όταν ο λόγος μας ήταν στο Αγριδάκι, και ήταν να ξεκίνησε η δεύτερη φάση, μεταξύ μας, εντωμεταξύ δεν. Δεν επιτρέπεται να ρίξουν πυροβολισμούς λόγω εκεχηρίας. Όμως οι Τούρκοι έκαναν επιθέσεις. Ήρθαμε σε σύγκρουση με τους Τούρκους τετ-α-τετ, πρόσωπο με πρόσωπο. Και στο Λάπιθον Καραβάν και πιο κάτω στο Αγριδάκι ήταν πιο απομακρυσμένοι από εμάς. Αλλά είχαμε μάχες μεγάλες. Λοιπόν, στην πορεία. Και αν είναι να βάλουμε σε αριθμούς, δυστυχώς είναι πολύ ψυχρό να το λέμε έτσι, αλλά αν είναι να βάλουμε σε αριθμούς. Τους πεσόντες, είχαμε τους αγνοούμενους και τους ευμάλωτους. 22 νεκρούς σε τελική φάση και έναν αγνοούμενο έχουμε μέχρι σήμερα. 22 νεκροί και ένας αγνοούμενος. Υπήρχαν όμως επίσης τρεις πάρα πολύ σοβαρά τραυματίες ανάπηροι και άλλους κάπου 36 άτομα τραυματίες που είχαν σοβαρές συνέπειες και μεταπολεμικά. Και μεταξύ εσάς, των συμπολεμιστών σας και άτομα τα οποία βρέθηκαν στις φυλακές των Αδάνων. Σίγουρα, να σας πω κάτι. Και τι έγινε εκεί. Όταν πάρθηκε απόφαση για πιστοχώρηση στις 15 Αυγούστου το απόγευμα, είχαν δοθεί κάποιες οδηγίες και από τον λοχαγόν του τάγματος μας να βρεθούν σε κάποια περιοχή. Από ό,τι άκουσα μετά, διότι εγώ δεν είχα ακούσει προσωπικά τον ίδιο τον λοχαγόν, όμως ακούστηκαν από πάρα πολλούς συμπολεμιστές ότι τους είπαν να βρεθούμε στην περιοχή Γκάμπος στη Μύρτου. Και ξεκίνησε, είπε φυσικά να μην φεύγουμε μπουλούκια, να φεύγουμε μικρές ομαδούλες, να μην μας πάρουν ήδη οι Τούρκοι, γιατί ο χώρος διαφυγής μας ήταν από μια διάβαση. Ήταν το βουνό Κόρνος, το οποίο ήταν ήδη οι Τούρκοι εκεί, και το χωριό Καμπυλή απέναντι, το οποίο ήταν τουρκικό. Εμείς έπρεπε να περάσουμε μεταξύ Καμπυλής και Κόρνου, από μια μικρή διάβαση στενός δρόμος έναν αυτοκίνητο φορούσε και είχε αροδάφνες αριστερά, εσουρούπωσε και φεύγαμε από τις αροδάφνες σιγά σιγά να προχωρήσουμε μέχρι να βρούμε κάποιον άλλο χώρο για να φτάσουμε στο δρόμο. Όταν πλησιάσαμε σε έναν κέντρο της διάβασης της Βασίλειας, ακούγαμε ομιλίες, δεν ξέραμε αν είναι Τούρκοι ή δικοί μας. Πλησιάσα εγώ μπροστά, είδα ότι ήταν δική μας, έγνεψα και τους υπόλοιπους της ομάδας που φεύγαμε και φτάσαμε ως εκεί. Ρωτούμε τι κάνετε ρε παιδιά εδώ, είχαν κάποιου 30 άτομα, περιμένουμε να έρθει φορτηγό να μας πάρει, μας είπαν. Εμείς ξεκινήσαμε περπατητή δίπλα από το κέντρο, προχωρήσαμε προς τα κάτω, υπήρχε μια ποταμοσιά που έφτανε μέχρι το Απάναγρα. Προχωρήσαμε εκεί, φτάσαμε στα Πάναγρα. Πάναγρα πήραμε τον άσφαλτο και προχωρήσαμε προς το Διόριος, Μύρτου Διόριος. Με σκοπό? Τη διαφυγή μας, να γλιτώσουμε από τον εγκλωβισμό. Διότι ήδη τις 14 Αυγούστου οι Τούρκοι εκτυπούσαν τη Σκυλούρα, έβλεπα μια κινηματογραφική ταινία μπροστά μου, ότι ήταν τα άρματα μπροστά, ακολουθούσαν οι στρατιώτες, μιλούμε μεγάλη στρατιά, έβαζαν και με τα άρματα μέσα στη Σκυλούρα, εκτυπούσαν και τα αεροπλάνα μέσα στη Σκυλούρα. Βλέπαμε τη Σκυλούρα να καίγεται. Φανταστείτε ότι γύρισαν η μέρα 15, χτυπούσαν ακόμη εκεί και μέχρι το απόγευμα εμείς υποθέσαμε ότι πρέπει να προχωρήσαν να πήγαν μέχρι τον Κοντεμένο. Η διαφυγή μας να φεύγαμε πιο συντόμινη ήταν ο Κοντεμένος, που εφόσον είχε πιαστεί, λέμε: OK, θα πάμε προς τα θάλασσα και μετά να γυρίσουμε πάνω. Και τι μαρτυρίες έχετε, επανέρχομαι στο κομμάτι των αιχμαλώτων και δι' αυτών που κατέληξαν. Λόγω αυτού που είπαμε προηγουμένως, ότι ο λοχαγός. Διότι ο δεύτερος λόγος είχε τους πιο πολλούς εχμαλώτους. Ναι. Λόγω της, ο δικός σας λόγος. Ναι.
είχαν πάει στον χώρο που έδωσε οδηγίες ο Λοχαγός. Ναι. Εγώ με τον Λοχαγό, όταν πήγαμε εκεί, στο Διόριος, μας είπε, νομίζω παιδιά τη γλιτώσαμε, πάω να πάρω το αμάξι. Ακολουθήσαν άλλοι 4 μαζί του. Οι άλλοι 2 ξεκινήσαμε προς Μόρφου, από Αγίαν Ειρήνη, να πάμε Μόρφου. Λοιπόν, πληροφορήθηκα μετά ότι ο Λοχαγός είχε γεμίσει το αυτοκίνητο του με ρούχα, τηλεοράσεις που είχε στο σπίτι. Έβαλε έναν υπαξιωματικό Έλληνα μαζί του και τους άλλους τους είπε, παιδιά, πηγαίνετε να βρείτε φορτηγό και εσείς για να πάμε πίσω. Οι άλλοι που τους είπαν ο Λοχαγός να πάτε στην περιοχή Γκάμπος, πήγαν εκεί. Έμειναν αρκετές ώρες, κοντέψαν να ξημερώσει. Όταν ξημέρωσαν, οι Τούρκοι ήδη επεράσαν από το Διόριος και έφτασαν γύρω στις 10 το αργότερο μέχρι του Μόρφου. Σημαίνει έμειναν εγκλωβισμένοι μέσα. Και στη διαφυγή τους ήταν αρκετοί. Στη διαφυγή κάποιοι γλίτωσαν, αλλά γύρω στα 53 άτομα επιαστήκαν αιχμάλωτοι. Δεν είχαμε αιχμάλωτον, στις συγκρούσεις με τους Τούρκους. Εχμαλωτίστηκαν όταν ξεκινήσαμε στη διαφυγή. Ναι. Τι απέγινα, λοιπόν, τι μαρτυρίες υπάρχουν. Οι μαρτυρίες που υπάρχουν είναι ότι πήγα στην Τουρκία, επέρασαν πραγματικά, από ό,τι ακούσαμε, δραματικά, γιατί στη, η μεταφορά τους... Όταν κατέβηκαν από το πλοίο και μπήκαν μέσα στο λεωφορείο, χτυπούσαν τους βάναυσα μεγάλα βασανιστήρια. Τους είχαν διμένα τα μάτια, ξυπόλυτοι και... Υπάρχει μαρτυρία στρατιώτη του τάγματός σας, Θεόδωρος Θεοδόρου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ο οποίος λέει από τη μέρα της εισβολής μέχρι του πραξικοπήματος μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου, όταν έγινε η ανταλλαγή των εχμαλώτων, ήταν με τα ίδια ρούχα και περιέγραψε με τα πιο μελανά, αν θέλετε, χρώματα τα όσα βίωσαν στις φυλακές των Αβάνων. Αυτό που ακούμε μέχρι σήμερα είναι, λένε ότι δεν θέλουμε να συμβεί στον οποιοδήποτε ό,τι τραβήξαμε εμείς. Και ένιωθαν πολύ άσχημα και όταν μας τα λέγανε μετά άρχισαν να τα λένε. Και εμείς προσωπικά, Πέτρα μου, επέρασαν αρκετά χρόνια για να αρχίσουμε να μιλούμε για τα επεισόδια. Ένιωθαμε προσβεβλημένοι, ηττημένοι. Δεν είχαμε λόγια να πούμε. Δηλαδή, εκκλείσαμε το στόμα μας γιατί νιώθαμε ήδη προδομένοι, αλλά και από την άλλη δύναμης. Όσοι επιτοπλίστων μιλούν, όσοι κάνουν κάποιες νίκες. Εμείς εκκλείσαμε το στόμα μας και δεν μιλούσαν ούτε στα παιδιά μας. Και μετά αρχίσαμε, όταν δημιουργήθηκε και ο σύνδεσμος μας, άρχισε μια επικοινωνία μεταξύ μας. Είπαμε ότι πρέπει η ιστορία του τάγματος μας να γραφτεί. Να γραφτεί όπως την ζήσαμε, για να ξέρουν οι επόμενες γενιές. Και αρχίσαμε τότε να μιλούμε και στα παιδιά μας. Και αν είναι να σας ζητήσω να μου πείτε δύο λέξεις. Δύο λέξεις για αυτή τη μέρα, τι θα μου λέγατε? Είναι δύο μέρες οι τραγικές. Ήταν πρώτα το πραξικόπημα των τραγικών και η εισβολή, δεύτερη τραγωδία. Εγώ είπα και προηγουμένως ότι όποτε έρθουν αυτές οι μέρες, μπορεί να περάσουν μέρες που να μην κοιμηθώ καθόλου. Θυμόμαστε τις μνήμες, φέρνουμε στο νου μας αυτά που ζήσαμε και πραγματικά μας ενοχλά πάρα πολύ. Νιώθετε να δικαιώνετε ο αγώνας σας, όποια και αν ήταν η έκβασή του, ή τελικά... Δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσε να δικαιωθεί ο αγώνας και να είχε κάποιον αποτέλεσμα, τουλάχιστον να υπάρχει μια καλή επιβίωση των ανθρώπων στην Κύπρο. Εμείς οραματιζόμαστε ότι κάποια μέρα θα συνενωθούμε πάλι και να υπάρχει ειρήνη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας, κύριε Θεωρή. Και ακούσαμε την ιστορία του τάγματός σας. Ήταν πολύ μικρός ο χρόνος. Και εύχομαι κάποια στιγμή να δικαιωθούν οι αγώνες. Μακάρι. Και οι θυσίες όλων όσων έπεσαν το 1974 και να απελευθερωθούμε, λέω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εκδήλωση μνήμης και τιμής πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ.